Ευχαριστώ για την δυνατότητα της παρέμβασης. Να πω το εξής. Η πιο αποφασιστική κίνηση με την απόρριψη του νομοσχεδίου είναι να υπάρξει νόμος. Με πρόταση των βουλευτών, και νομίζω ότι ήδη υποβλήθηκε μια τέτοια πρόταση, από ό,τι ξέρω, με την οποία να επιβεβαιώνεται ότι παρά την αντίθετη προς τη σύμβαση την Ευρωπαϊκή, της Λισαβόνας, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, πίεση που άσκησε το Eurogroup στην Κυπριακή Δημοκρατία και που την αποδέχθηκε κακώς η κυβέρνηση μας, η Βουλή επιβεβαιώνει ότι όλες οι καταθέσεις, δια νόμου, ότι όλες οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένουν εκεί χωρίς να επηρεάζονται από κανέναν άλλον μέτρο. Άρα, όσοι έχουν ήδη καταθέσεις, να μην ανησυχούν. Διότι η Βουλή της Κύπρου προστατεύει αυτό το αναφέρετο δικαίωμα της ιδιοκτησίας επί της περιουσίας. Κύριε Αγγελή, συγγνώμη. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι απαραίτητο να λυθεί πριν από ποια άλλα ενέργειες μπορεί να σκεφτεί κανένας για διάσωση του τόπου. Μας λέτε ότι κατατέθηκε αυτό από κοινωνιστική ομάδα. Κατατέθηκε από ανεξάρτητο βουλευτή, κύριε. Από ανεξάρτητο βουλευτή, μάλιστα. Είναι μια κίνηση που προσπαθεί να ηρεμήσει τους επενδυτές, τους καταθέτες. Είναι ακριβώς η προσπάθεια διατήρησης της λειτουργίας σε ομαλά επίπεδα της οικονομίας και των τραπεζιτικών πιστωτικών λειτουργιών να επιβεβαιωθεί δια νόμου εκεί που βγαίναμε να ανατρέψουμε βεβαιότητα ότι οι καταθέσεις παραμένουν εκεί ανεπηρέαστες. Τώρα με αυτόν τον νόμο ουσιαστικά η Βουλή στέλνει το μήνυμα ότι ενέργειες πιεστικές που είναι αντίθετες με το σε σύμβαση την Ευρωπαϊκή και με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και με οδηγίες της Ευρώπης και βέβαια με το Σύνταγμα της Κύπρου, το οποίο προστατεύει την κινητή περιουσία. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε. Είναι μια προσπάθεια να επιβεβαιωθεί η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας με μια νομοθεσία, η οποία θα ηρεμά. Κύριε Αγγελή, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Ευχαριστώ πολύ. Απλώς όχι μόνο επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποδεικνύει προς τους λαούς της Ευρώπης ότι ναι, εδώ η Βουλή της Κύπρου που εκπροσωπεί των λαών της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψει να γίνει η ίδια πειραματόζωο ή τη αφετηρία του να επιβληθούν αντίστοιχες αφαιρέσεις, κουρέμματα από περιουσίες καταθετών σε ολόκληρη την υπόλοιπη την Ευρώπη. Λάξτε. Άρα λοιπόν δίνουμε μάθημα, αν μπορώ να πω έτσι λίγο υπερβολικά, προς εκείνους οι οποίοι θέλουν να βάλουν χέρι στις καταθέσεις με αρχή την Κυπριακή Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελή.